Χαιρετώ το αγαπημένο μου παρεάκι εδώ στο YouTube. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, καλό μήνα. Όλα μαζί έχουμε να τα πούμε μια ολόκληρη εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε, πείτε μου στα σχόλια. Πρώτα απ' όλα, πώς περάσατε φέτος το Πάσχα σας, πώς ήταν, αν φάγατε και αν φάγατε να μην έχετε τύψεις, παιδιά, και το φαΐ είναι μια απόλαυση, να τα λέμε και αυτά. Πώς μου είστε, αν είστε ανανεωμένοι, αν είστε χαρούμενοι, αν δεν είστε χαρούμενοι, μη στεναχωριέστε γιατί θα τη βρούμε τη διάθεση, μαζί θα τα φτιάξουμε, όπως πάντα, όλα εδώ μαζί τα φτιάχνουμε. Σήμερα, μάλιστα, φτιάξαμε και αυτό το μακιγιάζ που βλέπετε και εύχομαι να σας αρέσει. Είναι το τελικό look, το οποίο είναι ένα έντονο look στα χείλη, όπως όλοι βλέπουμε, το ήθελα. Σας το λέω και στην πορεία του βίντεο ότι το ήθελα πάρα πολύ αυτό το καραγιονάκι. Μου είχε λείψει η ένταση στα χείλη. Οπότε λοιπόν, έτσι θα κινηθούμε σήμερα με ένα μακιγιάζ σε αυτούς τους τόνους στα μάτια, χρυσό, μπρονζέ, έτσι λίγο καφέ, έντονα χυλάκια. Θα ήθελα να φορούσα και ένα κοντομάνικο, ένα πάρα πολύ καλοκαιρινό ρούχο, ώστε να τονίσω έτσι αυτό το μακιγιάζ. Αλλά φορώ ένα ταπεινό ζιβάγκο γιατί έχει μία δροσιά αυτό το Σαββατοκύριακο, παιδιά. Για εμάς, σε αυτή την περίοδο, έτσι τώρα που γυρίζω το βίντεο, σήμερα είναι Κυριακή που γυρίζω το βίντεο, θέλω να σου πω ότι ήταν ένα από τα πιο φθινοπορεινά, πραγματικά φθινοπορεινά, ούτε καν ανοιξιάτικα, ούτε τίποτα, φθινοπορεινά Σαββατοκύριακα ever. Το νερό που έχει ρίξει δεν περιγράφεται. Πάρα πολύ βροχή, πάρα πολύ υγρασία, δροσιά, δηλαδή δεν σου κάνει για άνοιξη. Εύχομαι ετούτη η στιγμή που έχει ανέβει αυτό το βίντεο πραγματικά να είναι η πιο ανοιξιάτικη προς καλοκαιρινή στιγμή ever. Δεν θα σας πω άλλα, γιατί ξέρετε ότι μου αρέσει πολύ το μπλα μπλα, μου αρέσει πολύ να μιλάμε. Οπότε θα σας αφήσω κάπου εδώ με το τελικό look, το οποίο αν σας αρέσει παραμείνετε στο βίντεο να δείτε πώς έχει ετοιμαστεί και δημιουργηθεί. Και πάμε λοιπόν γρήγορα να ξεκινήσουμε το βίντεο. Πάμε λοιπόν γρήγορα να ξεκινήσουμε αυτό το μακιγιάζ. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, πάμε να ξεκινήσουμε να ετοιμάζουμε σιγά σιγά το μακιγιάζ μας. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, έχω ήδη έτοιμη τη βάση μου, αλλά και τα φρύδια μου. Για τη βάση έχω χρησιμοποιήσει sun primer από τη Radiant, το αγαπημένο μου Matte Finish Transparent Base. Ένα primer ημιδιάφανο με πάρα πολύ βελούδινη υφή και αφήνει το πρόσωπο ξεκάθαρα matte. Είναι πάρα πολύ ωραίο primer και στρώνει το foundation πάνω ονειρικά. Φυσικά το αγαπημένο μου Double Wear από την Estée Lauder στην απόχρωση Ivory Base είναι το μοναδικό foundation που κάθεται στο δέρμα μου τέλεια ακόμα και όταν είναι στα πάρα πολύ δύσκολά του, όπως είναι αυτή την περίοδο, παιδιά, που έχω εμφανίσει από τη μάσκα, αυτή τη μάσκα σπυράκι ακριβώς στο πηγούνι μου εδώ κάτω και έχω εκνευριστεί πάρα πολύ, αλλά anyway. Concealer φυσικά από την αγαπημένη μου L'Oreal και το Infallible More Than Concealer, ένα πάρα πολύ ωραίο concealer το οποίο δίνει φως, είμαι στην απόχρωση 330, δίνει φως, κάλυψη, εξαιρετικό. Έχω σετάρει το concealer μου με την πούδρα σε ελεύθερη μορφή από τη Maybelline Face Studio Setting Powder. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ελαφριά πουδρίτσα, την οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις κανονικότατα σε όλο το πρόσωπο. Απλά εγώ επέλεξα να τη βάλω κάτω από τα μάτια και μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα που αφήνει. Είναι ένα πολύ μεταξένιο αποτέλεσμα στο πρόσωπο, είναι πολύ μεταξένια πούδρα, πάρα πολύ ωραία. Και σαν πούδρα, γενικότερα έτσι που έχω περάσει το πρόσωπό μου, είναι από την Golden Rose Long Stay σειρά Matte Face Powder στην απόχρωση 09. Όσο για τα φρύδια μου, έχω χρησιμοποιήσει το Tattoo Brow από τη Maybelline Brow Pomade στην απόχρωση 03 Medium Brown. Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το μακιγιάζ των ματιών. Έχω επιλέξει να χρησιμοποιήσω αυτή την παλέτα από τη Maybelline, η οποία είναι η Nudes of New York, μια πάρα πολύ ωραία παλέτα. Πρόσφατα μάλιστα είχαμε και ένα event διαδικτυακό, ακολουθώντας φυσικά την τάση της εποχής, αφού δεν μπορούμε να τα πούμε από κοντά πλέον. Anyway, ας μην μιζεριάζουμε, απαγορεύω τις μιζέριες. Μια πάρα πολύ ωραία παλέτα λοιπόν, την οποία την είδαμε και σε ένα πάρα πολύ ωραίο μακιγιάζ. Όπως βλέπετε κυριαρχούν αυτά τα χρυσοκαφέ, μπρονζέ που τα θέλουμε τόσο πολύ, ειδικά για το καλοκαίρι, που τονίζουν έτσι τη μεσογειακή ομορφιά και δίνουν ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα στα μάτια μας. Έτσι θα παίξω κι εγώ σήμερα. Θέλω να παίξω λίγο πιο summer, παρόλο που φοράω το ζιβαγκάκι μου. Σήμερα που γυρίζω το βίντεο, παιδιά, έχει αρκετή δροσιά, πάρα πολύ βροχή.
λογικά, βάσει των μετεωρολογικών προβλέψεων, αυτό το βίντεο πρέπει να έχει ανέβει μετά από μία εβδομάδα πάρα πολύ ζεστή, οπότε ενδέχεται σήμερα, εγώ που με βλέπετε με το ζιβάγκο, σήμερα αυτή τη στιγμή να φοράω κοντομάνικο ή τυραντάκι, αλλά μην με παρεξηγείτε καθώς έχει δροσιά. Οπότε πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτήν την υπέροχη παλέτα, είναι όπως είπα η Nudes of New York. Και φυσικά πρώτο βηματάκι είναι το eyeshadow primer, θα χρησιμοποιήσω από την MUA, ένα πολύ ωραίο primer, θα το βάλω στον παράμεσο, μία μικρή ποσότητα, δεν χρειάζεται και πάρα πολύ από το eyeshadow primer, θα κάνω αυτή την κίνηση και θα εφαρμόσω. Παίρνω το αγαπημένο μου παμβρώμικο δυστυχώς καθρεφτάκι από την MUA. Δεν με παρεξηγείτε παιδιά εσείς, είστε δικοί μου άνθρωποι. Παρεξηγούνται οι άνθρωποι της οικογένειάς σου, οι φίλοι σου? Όχι βέβαια, εδώ είμαστε μια ωραία παρέα. Εντάξει, μπορούμε όλοι να καταλάβουμε ότι η χρόνη είναι πιεσμένη και ότι είναι λίγο πολυτέλεια να μπαίνω στη διαδικασία να καθαρίζω κάθε μέρα αυτό το υπέροχο καθρεφτάκι κατά τα άλλα της Makeup Academy. Να σας πω ότι έχω εφαρμόσει στο κινητό μου βλέφαρο και μία μικρή ποσότητα από το make-up μου, οπότε είναι ήδη ψιλοχτισμένο το μάτι και το κάνω πάντα αυτό, ούτως ή άλλως για να εξομοιωθεί τονικά όλο μου το πρόσωπο, δηλαδή σκεφτείτε να βάζουμε make-up μόνο στο πρόσωπο και τα μάτια να μένουν ακάλυπτα. Είναι μία ανομοιογένεια στο χρωματικό μας τόνο, όσο κοντά και να είναι στην επιδερμίδα μας, όσο κοντά και αν είναι τονικά το make-up στην επιδερμίδα μας, δεν πάβει να είναι ένα προϊόν το οποίο μπαίνει επιπρόσθετα. Θα σας τα πω μαζεμένα για να μην κάνω πάρα πολλές διακοπές. Στο κινητό μου βλέφαρο θα χρησιμοποιήσω αυτήν την απόχρωση, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία, μια μπεζουλή γλυκιά ζαχαρή απόχρωση. Στην κόγχη μου θα ζεστάνω με την απόχρωση Explorer, που μου αρέσει πάρα πολύ, matte και οι δύο φυσικά. Και η απόχρωση Artist, που είναι λίγο πιο λευκή, θα μπει φυσικά στο κόκαλο του φρυδιού για να δώσω λίγο φως. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Τα ματ γράφουν πάρα πολύ όμορφα, μπλεντάρονται εύκολα και μπορώ να πω ότι η απόδοσή τους είναι πολύ καλή. Δεν έχουν και πάρα πολύ fallout, δηλαδή είναι αυτό το προβλεπόμενο fallout. Μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα λοιπόν θα δουλέψουμε με την απόχρωση Founder, είναι αυτή η πολύ ωραία χρυσή σήμερη απόχρωση, σε όλο το κινητό βλέφαρο με έμφαση στην εσωτερική γωνία, και την απόχρωση Voyager, η οποία μου αρέσει πολύ γιατί είναι γλυκιά καφέ σοκολατένια, δεν είναι αυτή η καφέ που είναι λίγο αποκρουστική ώρες, μια σκληρή καφέ σκιά, είναι μια πολύ γλυκιά σοκολατή σχεδόν στην απόχρωση του κακάο, λίγο πιο γλυκιά από το κακάο, στην εξωτερική γωνία. Και για την ακρίβεια θα ξεκινήσω από την εξωτερική μου γωνία και θα καταλήξω στην σήμερη απόχρωση τη χρυσή μας. Η σήμερη σκιά δεν είναι τόσο πολύ έντονη, αν βρέξουμε το πινέλο μας όμως μπορούμε να την κάνουμε ακόμη πιο έντονη και λαμπέρη. Είναι ένα απαλό σχετικά αποτέλεσμα, δεν θέλω ούτως ή άλλως να είναι κραυγαλαίο γιατί έχω στο μυαλό μου να βάλουμε έντονο κραγιόν, οπότε πρέπει να έρθει σε μια ισορροπία. Και κάπου εδώ λέω να συνεχίσουμε με μία γραμμούλα eyeliner, η οποία πάλι δεν θέλω να είναι πάρα πολύ έντονη, δηλαδή θέλω να είναι λεπτούλα, ίσα να μου τονίσει λίγο πάνω από τις βλεφαρίδες στο μάτι. Δεν θέλω για κανένα λόγο να είναι έντονο, γιατί όπως είπα θα βάλουμε έντονο κραγιονάκι. Θα χρησιμοποιήσω το Epic Wear από την NYX, είναι ένα πολύ ωραίο eyeliner, σταθερό, με πινελάκι, αδιάβροχο. Και όπως σας έχω πει πάρα πολλές φορές παιδιά, το τεράστιο ατού του είναι αυτή η μαγική του σταθερότητα. Δεινοπαθείς για να το βγάλεις. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Θα συνεχίσουμε παιδιά με μάσκαρα. Και παρόλο που στην αρχική μου σκέψη υπήρχε το σενάριο να βάλω καφέ μολύβι στην υγρή γραμμή του ματιού μου και να τονίσω με λίγη σκούρα σκιά το κάτω μου βλέφαρο, τελικά δεν θέλω. Οπότε θα συνεχίσουμε με μάσκαρα και το σενάριο αλλάζει, θα χρησιμοποιήσω την Lash Loving Mascara από την Golden Rose για πρώτη φορά παρακαλώ. Μια πολύ ωραία συσκευασία, περιμένω μαζί με εσάς να δω το βουρτσάκι, δεν το έχω ανοίξει, το μόνο που άνοιξα ήταν το προστατευτικό του κάλυμα. Ω, είναι τέλειο.
Είναι κονικό, δεν είναι βουρτσάκι σιλικόνης και πιστεύω ότι θα δώσει ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα στις βλεφαρίδες. Εύχομαι δηλαδή, αλλά έτσι όπως το βλέπω πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία μάσκαρα. Βέβαια θα δώσουμε και λίγο πόνο με βλεφαρίδα, να τα λέμε και αυτά. Πάμε όμως για αρχή, σιγά σιγά, να τονίσουμε τις αληθινές μας, τις ήδη υπάρχουσες βλεφαρίδες που υπάρχουν σε αυτό το μάτι. Από τη ρίζα προς τις άκρες. Πάντα. Λοιπόν, εντυπώσεις από τη μάσκαρα. Πολύ ωραίο και φυσικό αποτέλεσμα. Δεν είναι σίγουρα μία μάσκαρα, τουλάχιστον για τα δικά μου δεδομένα, βραδινή, που θα σου δώσει αυτό το τρελό μήκος και όγκο. Είναι μία μάσκαρα που σου δίνει ένα φυσικό αποτέλεσμα. Νομίζω το βλέπετε κιόλας, φυσικό τελείωμα. Δεν μπορώ να μιλήσω για το βουρτσάκι της που μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ εξυπηρετικό για να μην λερώνεσαι εσωτερικά του ματιού, έτσι όπως είναι κονικό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε σαν μία μάσκαρα πρωινή, για το πρωινό μας look που δεν θέλουμε να είναι πάρα πολύ έντονο, είναι υπέροχη. Και πάμε τώρα στις βλεφαρίδες. Θα εφαρμόσω από τη Wabi τις 3D False Lashes στην εκδοχή version Princess. Είναι πολύ ωραίες βλεφαρίδες, οπότε πάμε να τις βάλουμε κι αυτές. Μπορώ να πω, παιδιά, πραγματικά όμως, ότι είναι από τις ωραιότερες βλεφαρίδες που έχω φορέσει ποτέ. Καταρχήν είναι πολύ ελαφριές και πέραν τούτου μου αρέσει γιατί δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο φυσικό αποτέλεσμα στα μάτια. Δεν είναι ούτε δραματικές, ούτε πολύ έτσι δύσκολες το να τις φορέσεις. Πολλές φορές φοβόμαστε τις βλεφαρίδες γιατί δίνουν ένα πάρα πολύ έντονο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι είναι πραγματικά τόσο όσο. Και θα επιμείνω στην άποψή μου να μην κάνω τίποτα στην κάτω γραμμή του ματιού μου, απολύτως τίποτα. Όπως ίσως μπορείτε να διακρίνετε, μετά τις βλεφαρίδες έβαλε και λίγο ρουζάκι, το οποίο είναι το αγαπημένο μου Flora Blush από BH Cosmetics στην απόχρωση Bahama Bronze. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ρουζ με καθρέφτη. Πολύ καλοκαιρινό, έχει και λάμψη, είναι και τα χρώματα αυτά τα μεσογειακά που εγώ λατρεύω. Να μπορούσα να φορέσω και το μαγιό μου πραγματικά, αλλά έχει κρύο. Οπότε θα μείνουμε έτσι το μακιγιάζ το λίγο πιο summer. Και θα συνεχίσουμε, παιδιά, με χείλη. Αυτά τα χείλη τα παραπονεμένα, τα χείλη με τη μάσκα, πραγματικά εγώ θα τα τονίσω σήμερα πάρα πολύ. Θα βγάλω το άχτι μου, το άχτι του χειμώνα που δεν μπορούσα να φορέσω τα κραγιόν μου. Θα το βγάλω σήμερα. Πριν από τα χείλη, δεν σας είπα ποια κόλλα χρησιμοποίησα για τις βλεφαρίδες. Ardell και Lash Grip Eyelash Clear κόλλα, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία, με υπέροχο έτσι, υπέροχη διάρκεια, σταθερή, μοναδική. Θα πάμε τώρα στα χείλη και θα χρησιμοποιήσω την απόχρωση Agenda από τα Intense Color Lip Liner της MUA. Πάρα πολύ ωραίο κόκκινο, σκουράκι κόκκινο. Και θα δουλέψουμε με μία χρωματάρα από τη Mon Rev και τα καινούργια υγρά κραγιόν που έχει λανσάρει, τα Inky Lips, τα οποία τα λατρεύω. Είναι αυτή η απόχρωση νούμερο 07. Πάρα πολύ ωραία κραγιόν, πάρα πολύ ωραίο χρώμα, θα το δείτε κιόλας. Εγώ το έχω λατρέψει στο συγκεκριμένο, όπως και όλα τα υπόλοιπα χρώματα από τη σειρά της Mon Rev. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω ενυδατώσει τα χειλάκια μου πάρα πολύ καλά καθ' όλη τη διάρκεια του μακιγιάζ με το αγαπημένο μου Lip Therapy από την Fresh Line, το Nectar, και τώρα είναι πάρα πολύ απαλά, έτοιμα για να γίνει χαμούλης. Κατεβάζω, βλέπετε, συνέχεια κοιτάω το monitor, κατεβάζω τον καθρέφτη για να βλέπετε κι εσείς, γιατί καλά βλέπω εγώ, αλλά το θέμα είναι να βλέπετε κι εσείς. Με τα κόκκινα χρώματα να σας πω ότι δεν ξεφεύγουμε στο περίγραμμά μας, δηλαδή τουλάχιστον στα δικά μου χείλη, και γενικότερα εμένα σαν αποτέλεσμα δεν μου αρέσει να βγαίνω έξω από το περίγραμμά μου όταν φοράω τέτοια χρώματα. Στα νουντ δεν με ενοχλεί, αλλά στα κόκκινα, στα ροζ, στα έντονα, για κανένα λόγο, δεν μου αρέσει καθόλου. Τα έχω γεμίσει και λίγο μέσα όπως βλέπετε και πάμε να εφαρμόσουμε αυτή την υπέροχη καλοκαιρινή χρωματάρα από Monarch. Αυτό
αυτό είναι λοιπόν το τελικό μας αποτέλεσμα. Εύχομαι να σας αρέσει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί επιτέλους έδωσα λίγο χρώμα στα χυλάκια. Το ήθελα, παιδιά, το είχα πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Γιατί έχω τσακίσει τα νουντ μου κραγιόν και κυρίως τα Tokyo Rose που αγαπώ από τη Wabi. Οπότε μια τέτοια επιλογή νομίζω ότι ήταν πραγματικά αυτό που ήθελα. Να τραβήξω και λίγο τη φρατζούλα προς τα εδώ για να το δείτε λίγο πιο ολοκληρωμένο. Όπως είδατε, κοψίματα δεν έκανα, δεν ήθελα να κάνω κάτι παραπάνω. Νομίζω πως είναι ακριβώς αυτό που επιθυμούσα. Και με αυτή μου λοιπόν τη διάθεση σας αποχαιρετώ σιγά σιγά. Like σε αυτό το βίντεο, subscribe στο κανάλι με κουδουνάκι, δόλιο YouTube, τι τραβάς, παιδιά, πραγματικά το YouTube. Επειδή έχουν βγει τόσες πολλές ωραίες πλατφόρμες, τι εννοώ, έχουμε πλέον τόσες πολλές πλατφόρμες που πραγματικά το YouTube αρχίζει και χάνεται, παιδιά, χάνεται και δεν θέλω πραγματικά να χαθεί για κανένα λόγο γιατί το αγαπώ πάρα πολύ. Είναι το Instagram, okay, είναι το Facebook, έχει λίγο πέσει νομίζω, αλλά και το TikTok που γίνεται χαμούλης. Οπότε αρχίζει λίγο και χτυπιέται η κατάσταση πολύ άσχημα. Οπότε σας στέλνω εδώ ενεργούς με τα σχόλιά σας, με τα like σας, με τα share σας. Κάντε κοινοποίηση το βίντεο να το δουν ακόμη περισσότεροι, αν σας άρεσε φυσικά εννοείται. Και φυσικά εμείς τα λέμε σε όλες τις υπόλοιπες αγαπημένες πάλι πλατφόρμες, Facebook, Instagram, Twitter, blog, αλλά και TikTok. Προσπαθώ να κάνω διαφορετικά πράγματα σε κάθε μία πλατφόρμα, ώστε να μην αναπαράγονται τα ίδια και τα ίδια. Οπότε στο Instagram βλέπουμε περισσότερο τη ζωή μου, στα stories, unboxings που εδώ δεν μπορούμε να δούμε εκ των πραγμάτων γιατί δεν προλαβαίνω να κάνω πάρα πολύ συχνά βίντεο. Στο TikTok βλέπουμε πάρα πολύ χιουμοριστικά βιντεάκια, ιδιαίτερα βιντεάκια, εντελώς διαφορετικά πάλι από την ομορφιά. Σίγουρα βλέπουμε και transformation πριν και μετά, αλλά με έναν εντελώς διαφορετικό χορευτικό και μουσικό τρόπο. Γενικότερα θα έλεγα να ακολουθήσετε όλες μου τις πλατφόρμες γιατί βλέπουμε διαφορετικά πράγματα. Και κάπου εδώ λοιπόν, εγώ και το κατακόκκινο κραγιόν μου σας αποχαιρετούμε. Εύχομαι λοιπόν να περάσετε καλά. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη Κυριακή, πρώτα ο Θεός, καλά να είμαστε στις 3 η ώρα σταθερά. Και μέχρι τότε, εγώ σας γλυκό φιλώ. Μουα! Γεια σας!